Συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Ναυπακτίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης οι φοιτητές του παραρτήματος του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην Ναύπακτο, προκειμένου να πιέσουν προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρξει λύση για τις μόνιμες εγκαταστάσεις του παραρτήματος. Οι 100 περίπου φοιτητές που συγκεντρώθηκαν ζήτησαν από τους αρμόδιους φορείς να υπάρξει μια ξεκάθαρη απόφαση, καθώς επίσης και σαφή χρονοδιαγράμματα. Όπως είπε ο πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου, Νίκος Διπλός, μετά τη συνάντηση που είχαν οι φοιτητές με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, ο κ. Μπουλές δεσμεύτηκε ότι εντός 10 ημερών θα υπάρξει και επίσημη απάντηση από την πλευρά του. Η σημερινή εκδήλωση και συγκέντρωση έχει σκοπό τη δυναμική παρουσία των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν και απαιτούν λύσεις, οι οποίες έχουν αργήσει εδώ και κάποια χρόνια. Έχουμε συναντηθεί με τον Δήμαρχο, του έχουμε εκφράσει τις θέσεις και τις απόψεις μας για το κτηριακό και πιστεύουμε ότι μας έχει πει εντός 10 ημερών να έχουμε και τις επίσημες απαντήσεις. Ευελπιστούμε ότι εντός του χρονοδιαγράμματος των 10 ημερών να έχουμε και τις τελικές απαντήσεις. Είμαστε εδώ να πιέσουμε καταστάσεις και να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα, δήλωσε εκπρόσωπος των φοιτητών, υπογραμμίζοντας πως εδώ και 8 χρόνια έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι δεσμεύσεις που πήραμε δεν μας ικανοποιούν, αφού ξέρουμε πως και το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν παρόμοιες αποφάσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Οι φοιτητές, από ό,τι μπορείτε να δείτε και εσείς, σήμερα δίνουν δυναμικό παρόν. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια η οποία γίνεται από πλευράς φοιτητών να πιέσουμε καταστάσεις ώστε να γίνει αυτό που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Οι δεσμεύσεις που πήρατε από τα επίσημα χείλη σας ικανοποιούν εσάς σαν σπουδαστές? Οι δεσμεύσεις όχι. Δεν μας έχουν ικανοποιήσει τόσα χρόνια. Δεν μας ικανοποίησαν ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα όταν έγινε η μερίδα αυτή με καλεσμένους τους τοπικούς φορείς. Γι' αυτό και έχουμε περάσει στο επόμενο βήμα, οι οποίες είναι οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Θα συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις? Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο Δήμος μας δώσει την τελική απάντηση. Σχολιάζοντας τα όσα υπόθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σπουδαστικός Σύλλογος στο παράρτημα από την Δημοτική Αρχή, τους πρώην δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, ο κ. Διπλός είπε πως έγινε ένα debate μεταξύ πολιτικών για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Προσπαθούσαν να πετάξουν τον μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον, υπογράμμισε εκπρόσωπος των φοιτητών, καταλήγοντας πως τα όσα άκουσαν οι φοιτητές τους έκαναν πιο δύσπιστους. Είναι λόγια που ακούγονται σχεδόν κάθε χρόνο και δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν τηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα που διοργανώθηκε η μερίδα, ουσιαστικά έγινε ένα debate ανάμεσα στους πρώην δημάρχους και τους τοπικούς φορείς. Προσπαθούσαν να πετάξουν τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον και γι' αυτό δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις των τοπικών αρχών και γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Στη συνέχεια, οι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της Ναυπάκτου, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό.